Ποια είναι τελικά η έως τώρα εκτίμηση του Γενικού Γραμματέα για αυτή την προσπάθεια της κυβέρνησης με το καλάθι του νοικοκυριού? Έχει βοηθήσει τελικά? Λοιπόν, καταρχήν να μιλήσουμε για το θέμα των εκτιμήσεων. Όπως είπατε, κάποιοι το θεωρούν σωτήριο, κάποιοι θεωρούν ότι αυτό είναι ένα επικοινωνιακό τέχνασμα και ούτω καθεξής. Ο καθένας μπορεί να έχει οποιαδήποτε θεώρηση, τέλος πάντων πιστεύει ότι θέλει να έχει. Αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχουν και τα στατιστικά στοιχεία και τα στοιχεία τα οποία είναι αδιάψευστα, οπότε δεν μπορεί να συζητήσει κανείς. Γιατί δεν μπορεί να υπάρχει κάποιος τρόπος να τα ερμηνεύσει διαφορετικά. Έχουν μία και μοναδική ερμηνεία. Και από τα στοιχεία αυτά φαίνεται ότι υπάρχει μία συγκράτηση πολύ σημαντική των τιμών, όπως επίσης και μείωση σε ορισμένες κατηγορίες, κάτι το οποίο ήταν μάλλον απροσδόκητο κατά την αρχή, κατά την έναρξη του προγράμματος. Ενδεχομένως αυτό οφείλεται στον αυξημένο ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων, ακριβώς επειδή τα προϊόντα αυτά και οι τιμές τους απέκτησαν σημαντική ορατότητα στο κοινό και μάλιστα σε ένα σημείο όπου οι καταναλωτές μπορούν να κάνουν σύγκριση. Αυτό, ξέρετε, στην ελεύθερη αγορά είναι καταλήτης εξελίξεων και αυτό μάλλον έγινε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Βέβαια, μένει να δούμε τις επόμενες εβδομάδες κατά πόσο αυτή η τάση είναι διατηρήσιμη και μπορεί και πράγματι είναι υποφέλιμη στον καταναλωτή και σε μακρόχρονο διάστημα. Αλλά τουλάχιστον για τις τρεις πρώτες εβδομάδες του εγχειρήματος φαίνεται ότι όποιοι καταναλωτές επέλεξαν να προμηθευτούν τα προϊόντα τους από το καλάθι του νοικοκυριού, κέρδισαν. Αυτή είναι η αλήθεια, η οποία δεν μπορεί να διαψευστεί υπό την έννοια ότι υπάρχουν μαθηματικά στοιχεία που τη στηρίζουν πλέον. Μάλιστα. Κύριε Αναγνωστόπουλε, επειδή χρησιμοποιείτε τον όρο στατιστικής και των μαθηματικών στοιχείων, εχθές εδώ στην ίδια εκπομπή, σχεδόν την ίδια ώρα, ήταν ο τομεάρχης αγροτικής ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Σαρακοβίτης, και παρουσίασε κάποια στατιστικά στοιχεία και αυτός. Επί παραδείγματι, το ακτινίδιο, θα αναφέρω ένα χαρακτηριστικό προϊόν εποχής, όπως μας είπε ο ίδιος. Από το χωράφι έως το ράφι η αύξηση της τιμής είναι 730%. Mm-hmm. Αυτό πώς μπορεί να συμβαίνει, γιατί η στατιστική είναι το ένα, στατιστική είναι και το άλλο. Να το εξηγήσω. Δεν τα έχω μπροστά μου τα στοιχεία που σας έφερε ο κ. Σαρακοβίτης, προφανώς, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που μπορώ να πω σαν γενική εικόνα για τα αγροτικά προϊόντα, γιατί ακούγεται αυτό από διάφορους κλάδους παραγωγής, όπως για παράδειγμα το έχω ακούσει για τα μήλα, για τα ακτινίδια, το έχουμε ακούσει για τη σταφίδα, έχουμε ακούσει για διάφορα προϊόντα. Συγγνώμη που σας διακόπτω, χρησιμοποίησα απλώς ένα προϊόν, αλλά το σημαντικό, αυτό που μας έδωσε να καταλάβουμε ο κύριος Σαρακοβίτης εχθές, είναι ότι είναι εντυπωσιακή η αύξηση των τιμών από το χωράφι στο ράφι σε είδη εποχής, όχι σε είδη που δεν είναι της εποχής. Κάτι που ο ίδιος είπε ότι δεν είναι λογικό, δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, οι λόγοι για τους οποίους συμβαίνει αυτό το φαινόμενο δεν είναι πάντοτε τόσο απλοί. Πολλές φορές ο καταναλωτής, όλοι μας το παθαίνουμε αυτό, σκεφτόμαστε ότι από τη στιγμή που η τιμή λίγο πολύ είναι ίδια στο σούπερ μάρκετ, παρότι μπορεί να μεγαλώνει λιγάκι, γιατί μειώνεται το κόστος στο οποίο αγοράζονται τα προϊόντα αυτά, δηλαδή το κέρδος των παραγωγών ουσιαστικά σε όλη αυτή τη διαδικασία. Και αναρωτιόμαστε αν οι μεσάζοντες είναι αυτοί που εσχροκερδούν ή αυτοί που τέλος πάντων διατηρούν τεχνητά υψηλά τις τιμές των προϊόντων. Πολλές φορές αυτό ισχύει. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις και γι' αυτό το λόγο έχουμε επιβάλει και κάποια πρόστιμα σε εταιρείες χοντρεμπορίας ή σε εταιρείες αποθήκευσης, μακράς αποθήκευσης τροφίμων. Ωστόσο, δυστυχώς, πρέπει να ενημερώσω τον καταναλωτή ότι υπάρχουν και άλλοι λόγοι για τους οποίους οι τιμές στα ράφια είναι υψηλές και ότι οι τιμές παραγωγού είναι χαμηλότερες, δεν συμπιέζονται σε μια κατάσταση ακρίβειας όπως αυτή που περνάμε τώρα, για παράδειγμα. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των προϊόντων που έχουμε στο σούπερ μάρκετ ή ακόμα και στη λαϊκή αγορά, έτσι, αλλά λιγότερο στη λαϊκή αγορά, περισσότερο στο σούπερ μάρκετ συμβαίνει αυτό, είναι προϊόντα τα οποία συντηρούνται σε ψυκτικούς θαλάμους. Και θα πει κανείς, εντάξει, έχει ακριβήνει προφανώς η ψήξη, αλλά έχει ακριβήνει τόσο περισσότερο ώστε να δικαιολογείται αυτή η εικόνα. 730% δεν ακούγεται και λογικό, κύριε Αναγνωστόπουλε. Θα το εξηγήσω αυτό. Σε κάποιες κατηγορίες λοιπόν προϊόντων, όπως πρωτίστως τα μήλα, για τα ακτινίδια επιφυλάσσομαι, θα σας δώσω μια απάντηση όταν θα έχω καλύτερη εικόνα. Αλλά σε ό,τι αφορά τα μήλα που έχουμε ψάξει στη συγκεκριμένη αγορά, υπάρχει το εξής πρόβλημα. Ότι πέρα ότι διατηρούνται τα προϊόντα αυτά σε ψήξη για να φτάσουν στο δικό μας ράφι και στο σπίτι μας στη συνέχεια, υπάρχει το πρόβλημα ότι πολλά από τα προϊόντα αυτά είναι εξαγώγημα, δηλαδή εξάγονται. Και δυστυχώς στους τελευταίους μήνες έχουμε αρκετά προβλήματα σε θέματα εξαγωγών. Ας πούμε, για παράδειγμα, στο μήλο, το μεγαλύτερο εισαγωγός χώρα ελληνικού μήλου είναι η Αίγυπτος, η οποία, όπως γνωρίζετε, έχει τεθεί σε capital controls εδώ και κάποιο σημαντικό χρονικό διάστημα. Αυτό εμπόδισε σημαντικά τις εξαγωγές μήλου από τη χώρα μας, με αποτέλεσμα να αυξηθεί κατακόρυφα η ζήτηση για ψυκτικούς θαλάμους,
προκειμένου τα μήλα αυτά να μην χαλάσουν και να μην σαπίσουν στα δέντρα. Αυτό καταλαβαίνετε ότι έρχεται και ενσωματώνεται στο κόστος όχι μόνο της αυξημένης ψήξης, αλλά και της αυξημένης ζήτησης για αποθηκευτικούς χώρους, οι οποίοι προφανώς είναι οι ίδιοι, δεν έχουν αυξηθεί στο μεταξύ, με αποτέλεσμα μεγάλες ποσότητες μήλων, μεγάλες ποσότητες αγαθών να διαγωνίζονται για να καταλάβουν τους ίδιους ψυκτικούς χώρους, που δεν είναι πάρα πολύ δυστυχώς και δεν μπορούν να τροποποιηθούν πάρα πολύ γρήγορα, γιατί απαιτούν σημαντικές και μακρόχρονες επενδύσεις στο να φτιάξει κανείς ψυκτικούς χώρους. Οπότε αυτός είναι ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους έχει αυξηθεί η τιμή ορισμένων προϊόντων. Ξέρετε, σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία υπάρχει το, και ειδικά σε μια οικονομία η οποία, όπως η ελληνική, που παράγει αγροτικά προϊόντα και εξάγει μεγάλο ποσοστό αυτών, εξαρτώνται πάρα πολύ οι τιμές των προϊόντων, όχι μόνο από την εγχώρια κατάσταση και τους μεσάζοντες τους εγχώριους, που είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι ουσιαστικά της πίτας και το πώς δουλεύει τελικά η ελληνική αγορά, αλλά κυρίως έχει να κάνει με τις διεθνείς τιμές των προϊόντων και κατά πόσο μπορούν αυτά να απορροφηθούν εξαγωγικά. Κάτι άλλο που επίσης είναι πολύ σημαντικό είναι ότι τον πληθωρισμό αυτό το αντιμετωπίζουν και άλλες χώρες. Άρα, ειδικά τα αγροτικά προϊόντα που δεν είναι πρώτης ανάγκης και μπορεί να υποκατασταθούν από άλλα προϊόντα, δεν προτιμούνται και από το κοινό του εξωτερικού. Δεν και στο εξωτερικό αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα. Αυτό επίσης δημιουργεί προβλήματα εξαγωγών στη χώρα μας και προφανώς αυτό σημαίνει αυξημένη πάλι ζήτηση για αποθηκευτικούς χώρους, προκειμένου τα προϊόντα αυτά να διατεθούν σε καλή κατάσταση αργότερα στον χρόνο. Αυτά όλα τα στοιχεία δυστυχώς αυξάνουν πάρα πολύ το κόστος και δυστυχώς είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε όλοι και οι καταναλωτές αλλά και όλοι οι υπόλοιποι όσοι ασχολούμαστε με τις συγκεκριμένες αγορές ότι μια κατάσταση δύσκολη στην παγκόσμια οικονομία σε ό,τι αφορά τις τιμές δεν είναι μόνο θεματική, δεν αφορά μόνο την ενέργεια ή μόνο κάποια συγκεκριμένα τρόφιμα αλλά εμπλέκεται με το σύνολο της οικονομίας και δημιουργεί αναταράξεις σε σημεία που δεν περιμέναμε ότι θα δημιουργηθούν με αποτέλεσμα να βλέπουμε αυτά τα πολύ περίεργα φαινόμενα. Ναι, πάντως για το 700% επιφυλάσσομαι. Νομίζω ότι μου φαίνεται κάπως μεγάλο το νούμερο. Θα το ελέγξω όμως. Εγώ επικαλούμαι και φαντάζομαι με πιστεύετε ότι τα στοιχεία που έδωσε ο κύριος Αραχοβίτης εχθές την ίδια ώρα εδώ σε αυτή την ίδια εκπομπή. Άλλο θέλω να ρωτήσω επίσης. Έχετε πει και εσείς εδώ, αλλά το έχω ακούσει και από πολλούς, ότι δεν μπορεί να υπάρξει μείωση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης. Το θέμα όμως είναι, κύριε Αναγνωστόπουλε, ότι το ζητάει και η αγορά. Το ζητάνε ακόμα και οι έμποροι. Το ζητάνε η παραγωγή. Γιατί αυτή η άρνηση της κυβέρνησης να προχωρήσει στη μείωση του ΦΠΑ, γιατί και οι ίδιοι λένε ότι θα περάσει στον καταναλωτή αυτό. Το λένε οι άνθρωποι της αγοράς, εννοώ. Είπατε τη μαγική λέξη. Κυρίως αυτό το αίτημα διατυπώνεται από τους παραγωγούς και την αγορά. Σπανίως διατυπώνεται τους καταναλωτές. Ο λόγος για τον οποίο συμβαίνει αυτό είναι ακριβώς επειδή το μεγαλύτερο κομμάτι της μείωσης του ΦΠΑ τελικά καταλήγει να είναι ένα κομμάτι της κερδοφορίας των επιχειρήσεων. Και δυστυχώς επειδή οι επιχειρήσεις, χωρίς να φταίνε, το λέω ειλικρινά, δεν φταίνε οι επιχειρήσεις σε αυτό το κομμάτι, έχουν χάσει και μεγάλο ποσοστό της κερδοφορίας ακριβώς με τον ανατιμήσεων. Οι ανατιμήσεις επηρεάζουν και τις επιχειρήσεις. Ο κόσμος ενδεχομένως φαντάζεται ότι με τις ανατιμήσεις οι επιχειρήσεις χαίρονται γιατί απολαμβάνουν υψηλότερες τιμές. Όμως έχουν πολύ υψηλότερα κόστη και πολλές φορές βρίσκονται στη δύσκολη θέση να μειώσουν και μάλιστα πάρα πολύ την κερδοφορία τους. Άρα, ένα ανακουφιστικό μέτρο για τις επιχειρήσεις σίγουρα θα ήταν η μείωση του ΦΠΑ. Όμως σας βεβαιώνω ότι αυτό δύσκολα θα ήταν στον καταναλωτή και θα μου πείτε πού το ξέρετε. Το ξέρουμε επειδή αυτό ακριβώς έχει εφαρμοστεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όχι πολλές. Θα δείτε ότι πολύ λίγες χώρες ευρωπαϊκές έχουν επιλέξει να μειώσουν ή να μηδενίσουν ακόμα κιόλας το ΦΠΑ στα τρόφιμα, ακριβώς διότι το μέτρο αυτό δεν έχει επιτυχία. Δηλαδή, να σας πω τρεις βασικές χώρες που το έχουν κάνει αυτό. Έχει γίνει στη Βόρεια Μακεδονία, έχει γίνει στη Λετωνία, έχει στην Πολωνία. Και οι τρεις χώρες έχουν πολύ υψηλότερο πληθωρισμό, όχι μόνο συνολικό στην οικονομία τους, αλλά ακόμα μεγαλύτερο. Στο κομμάτι των διατροφικών προϊόντων. Αυτό σημαίνει ότι τελικά αυτό δεν βοήθησε. Όπως επίσης, να δώσουμε και ένα εγχώριο παράδειγμα. Στην εστίαση, για παράδειγμα, έχει μειωθεί ο ΦΠΑ από το 24% στο 13% και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Αισθάνεται ο καταναλωτής ή εσείς προσωπικά, δείτε το από τη δική σας προσωπική εμπειρία, ότι έχουν μειωθεί οι τιμές στα εστιατόρια? Νομίζω πως όχι. Δεν υπάρχει τέτοια μείωση. Έχει αυξηθεί όμως η κερδοφορία των επιχειρήσεων. Ότι σίγουρα έχει αποτραπεί ένα ποσοστό των αυξήσεων από τη μεγάλη μείωση του ΦΠΑ, σίγουρα έχει μια αξία. Δηλαδή, ένα μικρό κομμάτι πράγματι θα φτάσει στον καταναλωτή. Θα φτάσει όμως όλο αυτό το κομμάτι στον καταναλωτή? Και θα μου πείτε, εντάξει, ωραία. Δεν θα φτάσει όλο το κομμάτι αυτό στον καταναλωτή. Γιατί αυτό έστω και το λίγο κομμάτι να μην το αποτρέψουμε. Διότι τα μέτρα αυτά
δηλαδή το ΦΠΑ, για παράδειγμα, που χρησιμοποιούμε, είναι έσοδο για το κράτος, το οποίο έσοδο αυτό, δεν είναι... Αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι δημοσιονομική πολιτική. Είναι αυτό που λέμε, μας συγκεντρώνει το κράτος χρήματα αυτό. Από το ΦΠΑ. Αυτό είναι γνωστό. Όχι μόνο αυτό. Όχι μόνο αυτό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι αυτής της θεωρίας και για ποιο λόγο η κυβέρνηση δεν επιλέγει ένα τέτοιο μέτρο. Διότι τα χρήματα που εισπράττει από το ΦΠΑ μπορεί να τα δίνει απευθείας στον καταναλωτή με τιμή στο λογαριασμό ρεύματος. Μέσω επιδοτήσεων τα δίνει. Είναι η γνωστή επιδοματική πολιτική αυτή. Άρα, για να το εξηγήσω έτσι πολύ απλά, υπάρχουν δύο τρόποι να ελαφρύνει τον καταναλωτή το κράτος. Ο ένας τρόπος είναι να μειώσει το ΦΠΑ και μια μικρή μονομείωση να φτάσει στην επιτροπή του, δηλαδή να μειώσει την επιβάρηση που δέχεται ο καταναλωτής διαμεσαζόντων, να το πω έτσι, μέσω δηλαδή των επιχειρήσεων και των παραγωγών. Και υπάρχει μια άλλη λύση, αδιαμεσολάβητα, να χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα που παίρνουμε από το ΦΠΑ και να ενισχύσουμε απευθείας τον καταναλωτή χωρίς μεσάζοντες. Αυτό σημαίνει ότι το σύνολο της μείωσης θα φτάσει στον καταναλωτή. Κάτι που δεν θα συμβεί αν μειώσουμε το ΦΠΑ, όπως γίνεται πάντοτε όταν μειώνονται οι έμεσοι φόροι. Κύριε Γενικέ, κλείνοντας, πότε να περιμένουμε τα νέα στο καλάθι του νοικοκυριού για τις ειδικές ομάδες, αλλά και αυτό το λεγόμενο εορταστικό καλάθι του νοικοκυριού. Και αν ξέρει τι θα περιέχει. Ναι. Ωραία. Θα ξεκινήσουμε με τις ειδικές ομάδες. Όπως όλοι γνωρίζουμε, υπάρχουν ομάδες καταναλωτών, οι οποίες δεν έχουν τη δυνατότητα να προμηθεύονται όλα τα προϊόντα, γιατί δεν είναι κατάλληλα για αυτούς. Ένα κομμάτι αυτής της... αυτό είναι μια ομάδα πολύ σημαντική. Περίπου είναι στο 10% του συνολικού πληθυσμού όλης της Ευρώπης και περίπου το ίδιο συμβαίνει και στην Ελλάδα. Είναι διαβητικοί ή σε προδιαβητικό στάδιο, δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα με το σάκχαρο του αίματός τους. Εκεί λοιπόν τα προϊόντα τα οποία είναι απαραίτητα για να μπορούν και οι ίδιοι να τρέφονται σωστά και να μην κινδυνεύει η υγεία τους, υπάρχουν ήδη σε μεγάλο βαθμό στο καλάθι του κυριού. Αναφέρω λίγα από αυτά. Είναι τα όσπρια, τα οποία είναι πάρα πολύ βασικό κομμάτι της διατροφής των διαβητικών. Είναι τα προϊόντα γάλακτος χαμηλών λιπαρών, όπως για παράδειγμα γάλα χαμηλών λιπαρών, τυρί χαμηλών λιπαρών, γιαούρτι χαμηλών λιπαρών. Τα λαχανικά, από τα οποία όμως εκεί θα κάνουμε μια μικρή αλλαγή, στην οποία θα προσθέσουμε κάποια τα λαχανικά που θα είναι είτε μπάμιες είτε φασολάκια, τα οποία έχουν εξαιρετικά χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη και άρα είναι κατάλληλα για διαβητικούς. Ομοίως υπάρχει μια συζήτηση για να προσθέσουμε κάποια προϊόντα ολικής άλεσης, αλλά η συζήτηση που γίνεται πάνω σε αυτό έχει να κάνει με το ότι πρέπει να υπάρχουν κατάλληλα ποσοστά ολικής άλεσης προκειμένου να είναι εντάξει αυτά τα προϊόντα για διαβητικούς, το οποίο είναι κάτι πολύ σημαντικό. Όπως επίσης υπάρχει και μια συζήτηση η οποία εξελίσσεται με τις αλυσίδες του σούπερ μάρκετ για να δούμε τη διαθεσιμότητα και την επάρκεια αυτών των αγαθών στην περίπτωση που περάσουν στο καλάθι του νοικοκυριού, τα υποκατάστατα ζάχαρης όπως η ασπαρτάμη. Και ίσως οι ζαχαρίες δεν είναι κατάλληλες, έτσι ασπαρτάμι είναι πιο σημαντική, η στέβια ενδεχομένως, απλώς είναι λίγο πιο ακριβά προϊόντα. Αλλά σε κάθε περίπτωση για τους διαβητικούς δεν υπάρχει άλλη επιλογή, οπότε προφανώς κάτι από αυτά θα προσθεθεί στο καλάθι. Καλάθι, κύριε Αναγνωστόπουλε. Ήδη, όπως έχετε παρατηρήσει και από την πρώτη εφαρμογή του προγράμματος, κάθε τι που κάνουμε στο καλάθι προϋποθέτει μια προετοιμασία. Δεν είναι κάτι που το ανακοινώνουμε σήμερα και γίνεται αύριο, ακριβώς για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στην αγορά. Και επειδή θέλουμε να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς προς τον καταναλωτή ότι αυτό που λέμε μπορεί να γίνει. Δεν θέλουμε απλώς να βάζουμε επικοινωνιακά πυροτεχνήματα. Το καταλαβαίνετε, αυτή η προετοιμασία αυτό. Σε κάθε περίπτωση όμως θέλω να είμαι πολύ αισιόδοξος και πιστεύω ότι την επόμενη, ενδεχομένως Τετάρτη, θα έχουμε για πρώτη φορά τα προϊόντα αυτά. Αλλά περιμένουμε να δω λίγο την ετοιμότητα των αλυσίδων, προκειμένου να είμαστε βέβαιοι ότι μπορεί να εφαρμοστεί με ακρίβεια και με τρόπο ώστε να μην δημιουργηθούν μεγαλύτερα προβλήματα από αυτά που πάμε να λύσουμε. Και το εορταστικό καλάθι φαντάζομαι πριν από τα Χριστούγεννα, έτσι. Σωστά. Όλοι ψωνίζουμε πριν τα Χριστούγεννα. Μετά δεν δώρων άδωρων. Δεν έχει νόημα. Οπότε σε κάθε περίπτωση. Περίπου στα μέσα του Δεκεμβρίου θα υπάρξουν κάποιες προσθήκες οι οποίες θα αφορούν τα προϊόντα τα οποία αγοράζουμε πρωτίστως στο καλάθι του νοικοκυριού. Το ένα είναι η γαλοπούλα που είναι το πολύ προφανές, αν και είναι αμερικάνικο το έθιμο και δεν υπάρχει τόσο μεγάλη κίνηση στη γαλοπούλα όσοι νομίζουμε. Σε κάθε περίπτωση όμως υπάρχουν κάποιοι που το προτιμούν το έδεσμα αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας.